Τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι εδώ, μπορώ να πω ότι σε συνεργασία με τους εντατικολόγους στην μονάδα, τη μεγάλη εντατική θεραπεία που έχουμε, χρειάστηκε να κάνουμε συμβούλιο, όχι μόνο διότι το θέλουν οι γιατροί, αλλά καμιά φορά και οι συγγενείς, όπως είπαμε. Και θα έλεγα ότι ήταν σωτήριο αυτό το συμβούλιο, με λοιμοξιολόγο, με καρδιολόγο, επεμβατικό ή όχι, και με τους εντατικολόγους. Και βέβαια, ενώ ο άρρωστος δεν πήγαινε καλά, είτε ερχόμενος από άλλο νοσοκομείο σε εμάς, που γίνεται πολύ συχνά αυτό, είτε νοσηλευόμενος εξ αρχής σε εμάς, μετά από μια μεγάλη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Άρα, μπορώ να πω ότι ανά έτος, τουλάχιστον 20 περιπτώσεις θυμάμαι, που ο άρρωστος σώθηκε χάρη στο ότι ζητήθηκε η δεύτερη γνώμη από τον θεράποντα γιατρό. Το πρώτο νόσημα που θυμάμαι και μπορώ να σας πω σίγουρα, είναι εμπίρετα αγνώστου τελογίας, παρατεταμένα εμπίρετα. Δηλαδή, 20 μέρες πυρητός, ακατέμπατος, παρόντα ιδιωτικά σε επαρχιακό νοσοκομείο, αρκετές περιπτώσεις θυμάμαι τέτοιες, που είναι π.χ. λοιμώδης μονοπυρήνωση, που είναι νόσημα, ενώ είναι απλό, δύσκολα μπαίνει η διάγνωση αν δεν σκεφτεί κανείς, διότι στην ιατρική, αν δεν είσαι καχύποπτος να υποπτευθείς ένα νόσημα, δύσκολα μπαίνει η διάγνωση. Να ζητήσει δηλαδή το κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο. Το εργαστήριο εδώ είναι πραγματικά άψογο, οι απαντήσεις βγαίνουν πολύ γρήγορα, είτε είναι βιοχημικές, αιματολογικές, είτε είναι ακτινολογικές. Γεγονός που δεν βλέπει κανείς σε άλλα νοσοκομεία, πραγματικά το λέω αυτό. Και η τελική διάγνωση του εμπειρέτου είναι απλή και γίνεται και η θεραπεία ανάλογη. Δεν χρειάζεται αντιβιωτικά, π.χ. η λοιμώδης μονοπυρήνωση, ίσα-ίσα. Με τα αντιβιωτικά επιβαρύνεται ο άρρωστος και πολλές φορές βγάζει εξανθήματα τρομερά, τα οποία τον ταλαιπωρούν. Και αυτά τα εξανθήματα παρατείνουν το εμπείρετο σε ψηλά επίπεδα, 39-40 και ούτω καθεξής. Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, σε δεύτερη μοίρα που από αδιάγνωστα περιστατικά, είναι πόνος στο επιγάστριο επί εβδομάδες, θα έλεγα, με απώλεια βάρους, και έγιναν όλες οι εξετάσεις αλλού, αλλαχού, σε άλλο νοσοκομείο. Δεν μπήκε η διάγνωση, δεν βρήκαν τίποτα και έρχεται εδώ ο άρρωστος και με βιοψία που κάνουμε σε ύποπτα σημεία του στομάχου ανακαλύπτουμε ένα ενόπλασμα. Η συμπτωματολογία που προέχει για να έρθουν για δεύτερη γνώμη είναι, όπως είπαμε, ο πυρετός, ο ακατέβατος. Δεύτερον, η απώλεια βάρους χωρίς λόγο, δηλαδή να κάνει δίαιτα απεισχνάσεως ο ασθενής και να χάνει βάρος. Είναι πολύ ισχυρός λόγος αυτός να έρθει. Και βεβαίως, πόνοι, οι οποίοι είτε είναι θωρακικοί πόνοι, είτε κοιλιακοί πόνοι, οι οποίοι οδηγούν σε συγκεκριμένα νοσήματα. Εκείνο επίσης που είναι ένας λόγος να έρθουν για να πάρουν μια δεύτερη γνώμη, είναι τι πρόγνωση έχει. Μια διάγνωση που μπήκε σωστά εκτός του νοσοκομείου μας και ο άρρωστος θέλει να δει τι πρόγνωση, τι επιβίωση έχει, ό,τι θα γίνει καλά.